όσο αφορά το θέμα των καταστροφών και των αμπελώνων αλλά και των ελαιώνων, ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν μέρος συζήτησης, της θεσμικής συζήτησης που έγινε στο Προφητηλία, που είναι και η έδρα της οργάνωσης Κρήτης. Σημαντικό απ' όλα είναι κάτι το οποίο έγινε που δεν έχει γίνει ποτέ, το ότι συμμετείχαν όλα τα θεσμικά όργανα που αφορά το επιμελητήριο, όσο αφορά το, ήταν παρόν το επιμελητήριο, το εργατικό κέντρο, ο ΒΕΝΗ, η πρόεδρος χώρος εστίασης, το εμπορική σύλλογη και τέλος πάντων όλοι που εκπροσωπούν τα θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή της περιοχής μας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα, τον παραγωγικό, το τονίζω, πρωτογενή τομέα, ο οποίος αυτός πάσχει, ο παραγωγικός πρωτογενής τομέας, είτε αφορά τα προϊόντα φυτικής παραγωγής είτε ζωικής παραγωγής, δημιουργώντας μία επιτροπή η οποία θα παρτίζεται με τους προέδρους των οργανισμών. Είναι ανοιχτός, θα μπουν και άλλοι πρόεδροι, οι οποίοι εκπροσωπούν θεσμικά όργανα του τόπου, για να μπορεί να υπάρχει μία πρόταση ή προτάσεις που θα έχουν να κάνουν με τα προβλήματα που απασχολούν το νησί, τα οποία είναι πολλά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα των ζημιών, είναι αυτό το ένα θέμα, που οι ίδιοι άνθρωποι που εκπροσωπούν αυτούς τους φορείς στη συζήτηση που κάναμε είπαν ότι αν, και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι αν παράδειγμα δεν λυθεί το πρόβλημα και να στηριχτεί, να συνεχίζει να παράγει ο πρωτογενής τομέας, τότε πάνω από 100 επαγγέλματα θα καταρρεύσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν, προτεραιότητα πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων έχει να κάνει το ότι εδώ πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, γιατί βλέπουμε την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην Κρήτη, που φυσικά είναι το επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, αλλά και γενικά αυτή τη στιγμή των άλλων κρατών, αλλά θα μιλήσουμε για την περιοχή μας. Η Κρήτη μας θέλει να εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα εδάφιους πόρους. Οι προτάσεις πρέπει να είναι ότι από πάνω μέχρι και κάτω από δήμους, περιφέρειες και όλα αυτά πρέπει να είναι πρωτεύον να σταματήσουν τα έργα βιτρίνας όσο αφορά παρκάκια και όλα αυτά, και να πάμε με κατεύθυνση εξασφάλιση υδάτινων πόρων για το νησί, στήριξη του παραγωγικού τομέα για να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει, διότι όπως είπα η οικονομία θα καταρρεύσει εάν σταματήσουμε το παραγωγικό κομμάτι και μείνουμε μόνο στο κομμάτι των επιδοτήσεων, που επιδοτήσεις μπορεί να παίρνουν άπαντες ανεξάρτητα αν παράγουν ή όχι. Αυτό θα είναι καταστροφικό, είτε αφορά τη φυτική παραγωγή ή τη χειροτροφία μας. Άρα λοιπόν το νησί πρέπει να μπει στην νησιωτική πολιτική, και δεν μιλάω για το μεταφορικό ισοδύναμο, αλλά στα ευεργετήματα πολλών νομοθεσιών και διατάξεων που αφορά την νησιωτική πολιτική για να μπορέσει να κρατηθεί. Και αυτό εξυπακούεται ότι πρέπει να μπει και στη νέα ΚΑΠ, που η αναθεώρηση γίνεται το 2024, να είμαστε έτοιμοι με προτάσεις σοβαρές, χωρίς λαϊκισμό, αλλά με προτάσεις σοβαρές, γήινες. Είναι σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι συντοπίτη μας, ο Λευτέρης ο Αβγενάκης. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι γνώστης και των προβλημάτων που υπάρχουν στο νησί. Επίσης σημαντικό είναι το ότι ο Μάξιμος ο Σενετάκης είναι στο Ανάπτυξης, πολύ σημαντικό και αυτό. Και επίσης σημαντικό Υπουργείο είναι του Τουρισμού, που εμπλέκεται άμεσα το κομμάτι με το θέμα των αγροτικών προϊόντων τα οποία παράγουμε, το να μην υπάρχει μια ουτοπία και να λέμε ναι πρέπει να συνδεθεί. Δεκάδες χρόνια τώρα λέγεται, από τότε που υπήρξαν στις πρώτες δεκαετίες που ξεκίνησε ο τουρισμός του 70, να λέγεται αυτό, και ποτέ να μην έχει γίνει πράξη, γιατί έπρεπε να επιβάλλεται με κάποιους τρόπους αυτό. Δεν είναι δυνατόν εγώ ο ίδιος, που έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός, στις αφρικανικές χώρες έχω πάει, και να έχουν παντού τα τοπικά προϊόντα στους χώρους εστίασης μπροστά, και αυτή τη στιγμή στο νησί μας να έρχονται πάνω από 4 εκατομμύρια τουρίστες μέσω όρο, τουλάχιστον αυτά καταγράφουν τα στοιχεία, και να μην γεύονται τα υπέροχα προϊόντα μας με τα ιδιαίτερα αρώματα και τις ιδιαίτερες διατροφικές αξίες, είτε αφορά το ελαιόλαδό μας, είτε αφορά το κρασί μας, είτε αφορά το κρέας, τα θηροκομικά προϊόντα, το μέλι μας και όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή παράγωγα των καλλιεργειών που εδώ πέρα παράγουν η παραγωγή μας. Να μην γεύονται λοιπόν αυτά τα προϊόντα και να γίνουν οι καλύτεροι διαφημιστές μετά στον τόπο που θα γυρίσουν πίσω για τα προϊόντα μας, και να γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε ένα υγιή τουρισμό, ο οποίος θα έχει σημασία
και θα αφήνει κέρδος και στο νησί, αλλά συγχρόνως θα διαφημίζει τα υπέροχα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν προτάσεις, σοβαρές προτάσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι το ότι, ξαναεπαναλαμβάνω, το ότι στηρίζεται από όλους τους φορείς του νησιού. Γι' αυτό είπαμε είναι ανοιχτό, θα μπουν και άλλοι μέσα. Πολύ σημαντικό. Θα κάνουμε συζητήσεις αυτή τη στιγμή και σε επιμελητήρια και σε πολλές περιοχές. Είναι η πρώτη συνάντηση εκεί στον Προφήτη Ηλία, γιατί όπως είπα είναι το έργο. Ναι. Πάντα με την περιφέρεια Κρήτης πρέπει να επισημάνω. Ακριβώς γι' αυτό σηματοδότησε χθες ότι η αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, η κυρία Χουδετσανάκη, ήταν παρόν. Γιατί χωρίς την περιφέρεια Κρήτης δεν πας πουθενά. Έτσι. Θα πηγαίνουμε όλοι μαζί, λοιπόν, συγκροτημένα μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και η επιτροπή αυτή που σχηματίστηκε χθες, θα ανοίξει, θα μπουν και άλλοι, έχει σημασία μην υπάρχουν παραφωνίες. Παραφωνίες εννοώ το ότι να μην βγαίνει ο καθένας να λαϊκίζει και να λέει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος. Αλλά όλοι μαζί, λοιπόν, να καταθέσουμε και εγγράφω στις προτάσεις μας, θα είναι πολύ σημαντικό και για ένα υπουργό το να καταθέτονται σοβαρές προτάσεις, οι οποίες ενιαία. Και άλλο να είναι σκορποχώροι, να πηγαίνει ο καθένας να λέει τα δικά του ή να βλέπουμε ανθρώπους που εκπροσωπούν θεσμούς να πηγαίνουν, αυτό είναι το μεγάλο έσχος, να πηγαίνουν για προσωπικά τους συμφέροντα να κάνουν συναντήσεις και να εκπροσωπούν τους θεσμούς. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να σταματήσει και να μπούμε στη διαδικασία μιας ενιαίας πολιτικής, μια ενιαίας πολιτικής προτάσεων για το μέλλον του τόπου του ΝΕΕ. Με προτασικό στόχο, ξανατονίζω, την εξασφάλιση των υδάτινων πόρων. Θα πάμε σε δραματικές καταστάσεις, κλιματική αλλαγή είναι εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, εγώ βάζω στο θέμα της κλιματικής, το κομμάτι που έχει να κάνει με εναλλακτική λύση καλλιεργιών, εκτός παράδειγμα τελειά τα μπέλια, υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, αν δεν υπάρχει εξασφάλιση υδάτινων πόρων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και επίσης, να πω, επειδή αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, η Ευρώπη βάνει περιβαλλοντολογικούς όρους όσον αφορά το θέμα των ενισχύσεων, γιατί οι ενισχύσεις πρέπει να μπουν επιτέλους στο παραγωγικό κομμάτι. Να πω το ότι η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο είναι το πιο καταπράσινο νησί που υπάρχει στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει άλλο νησί να έχει τέτοιο πράσινο που υπάρχει και βιοποικιλότητα. Έχουμε ένα νησί το οποίο έχει από κάστανα μήλα σε ορεινές περιοχές έως μπανάνες σε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι στις παραλίες. Και ένα δάσος, ένα απίστευτο δάσος, ελαιώνα, που καλύπτει μαζί με τον Αμπελώνα το 70% της καλλιεργήσιμης έκτασης. Αυτό δεν το έχει κανένας άλλος τόπος. Και ένα σημαντικό επίσης, το ανθρώπινο στοιχείο. Το ανθρώπινο στοιχείο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και παράγει, ανεξάρτητα αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή όχι, γιατί μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος ο οποίος παράγει, γιατί αυτό συνεισφέρει και στον τόπο του, και συνεισφέρει και στην τοπική οικονομία και στην εθνική οικονομία. Έτσι, αυτό. Κάτι άλλο. Στις αποφάσεις που προφανώς πήρατε και είναι πολύ, πολύ θετικό ότι πλέον όλοι μαζί με μια φωνή καταγράφεται και αξιολογείται και φέρετε προτάσεις απέναντι στους αρμόδιους υπουργούς κλπ. Έχει αναφερθεί και για τους εργάτες να δοθούν κίνητρα, να μην είναι, επειδή είναι μεγάλο το κόστος όλο αυτό, να δοθούν κίνητρα να επιστρέψουν πίσω. Πολύ σωστή, πολύ σωστή η ερώτησή σας, πολύ σημαντικό βεβαίως. Έχουμε πάρει ξεκάθαρη θέση σε αυτό, ότι εμείς ζητάμε επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας. Εμείς ζητάμε ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται να επιδοτείται πέρα από το μεροκάμιο, να επιδοτείται την εργασία. Να μην επιδοτείται αυτός ο οποίος κάθεται στον καναμπέ. Βεβαίως, να μην επιδοτείται αυτός που κάθεται στον καναμπέ. Μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι οποίες υπάρχουν θέματα υγείας, βεβαίως όλοι πρέπει να φορολογούμε και στηρίζουμε κοινωνικές ομάδες που έχουν πρόβλημα, ή κάποιες άλλες περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, πρέπει να επιδοτείται καθαρά η εργασία με ένα μεροκάμα το οποίο θα είναι αξιοπρεπέστατο, διότι αν παίρνει ο άλλος παράδειγμα 30-40 ευρώ, δεν πάει να παδουλέψει. Είναι και λογικό, ούτε εγώ θα πήγαινα. Η ζωή είναι αυτή τη στιγμή ακριβώς το μεροκάμα το σκυρό, γιατί η εργασία στην Ήπεθρο, πρέπει να καταλάβουν όλοι, είναι σκυρή. Είναι σε μη στεγασμένο χώρο. Είσαι μέσα στη βροχή, στον άνεμο, στη ζέστη και σε όλα τα φαινόμενα της φύσης. Άρα λοιπόν, εξ αυτού του λόγου βλέπουμε ότι ο κόσμος φεύγει από την Ήπεθρο και προσπαθεί να βρει μια δουλειά σύνεχεια με 400-500 ευρώ, να φύγει από τα χώματα. Άρα λοιπόν, αυτή τη σκυρή δουλειά πρέπει να υπάρχει στήριξη και κίνητρο επιδότηση εργασίας. Αυτό λέω. Όλοι αποφεύγουν να φύγουν από τα χωράφια. Ωραία. Γιατί έτσι. Ωραία. Πλέον, με τα θετικά μηνύματα και τη συνένεση των προβλημάτων σας, θα επιδιώξετε ή έχετε επιδιώξει συνάντηση με τον υπουργό? Ο υπουργός, ο συντοπίτη μας, ο κύριος Αβγενάκης, τοποθετήθηκε πριν
2-3 μέρες. Δεν μπορείς να πάρεις ζητήσεις σήμερα ραντεβού. Όμως στις επόμενες μέρες με τεκμηριωμένες προτάσεις θα ζητήσουμε ένα ραντεβού μαζί του. Είναι αυτονόητο, όπως θα ζητήσουμε και με το Μάξιμο του Σενετάχη, γιατί είναι θέματα αναπτυξιακά, όπως είπα, και είναι μέσα στο κομμάτι και αυτός είναι εμπλεκόμενο το Υπουργείο μέσα σε αυτό, όπως και με το Υπουργείο Τουρισμού, όπως είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν τα εμπλεκόμενα υπουργεία τα οποία συνδέονται έμεσα ή άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, βεβαίως θα ζητήσουμε συναντήσεις.